Σήμερα είχα μια πολύ σημαντική σύνοδο σε ένα θέμα κρίσιμο που υπερβαίνει, θα έλεγα, τις δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνεχίζει να κινείται με τους ρυθμούς που έχει μάθει να κινείται τα τελευταία χρόνια. Δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση κινείται με ρυθμούς χελώνας όταν οι εξελίξεις γύρω μας τρέχουν με ραγδαίες ταχύτητες. Αντιμετωπίζουμε ίσως ένα υπαρξιακό πρόβλημα ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε μέσα από την αρχή της αλληλεγγύης και της συνεργασίας και του διαμερισμού της ευθύνης. Οι αποφάσεις που πάρθηκαν σήμερα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Υπενθυμίζω ότι η ελληνική πλευρά από τον περασμένο Μάρτιο είχε θέσει την αναγκαιότητα συνεργασίας με την Τουρκία ώστε να μειωθούν οι τεράστιες προσφυγικές ροές. Υπήρξε αναγνώριση της ανάγκης να ενισχυθούν οι χώρες υποδοχής και με υλικοτεχνική υποδομή αλλά και με χρηματική βοήθεια προκειμένου να στηθούν κέντρα υποδοχής και να ξεκινήσει η διαδικασία της μετεγκατάστασης. Ωστόσο, για μας κρίσιμο θέμα είναι η δυνατότητα να υπάρξει μια ουσιαστική συμφωνία με την Τουρκία προκειμένου σταδιακά να μετατοπιστεί το βάρος από τα ελληνικά νησιά προς την τουρκική πλευρά, προς τις ακτές της Τουρκίας, όπου εκεί πρέπει να υπάρχουν τα λεγόμενα hot spots και η διαδικασία της μετεγκατάστασης να γίνεται από την πλευρά της Τουρκίας. Με αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να μειώσουμε το τεράστιο κόστος που αφορά την πιθανότητα απολειών ζωών στο Αιγαίο από πρόσφυγες που μπαίνουν στις βάρκες των διακινητών και διακινδυνεύουν τη ζωή τους. Βεβαίως όλα αυτά απαιτούν μια ειλικρινή συμφωνία με την Τουρκία. Ευελπιστούμε σε αυτό. Καταθέσαμε την σταθερή μας θέση ότι αυτή η συμφωνία πρέπει να γίνει με όρους αλληλεγγύης και βοήθειας από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά χωρίς υποχωρήσεις σε κρίσιμα ζητήματα. Η ενταξιακή διαδικασία έχει κάποιες αρχές. Αυτές οι αρχές και αυτοί οι όροι πρέπει να τηρηθούν στο ακέραιο. Και βεβαίως επισημάναμε ότι η συνεργασία είναι απαραίτητη προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι μεγάλες ροές και οι κίνδυνοι, όμως ταυτόχρονα αυτό δεν μπορεί να σημαίνει ότι θα υπάρξει οποιαδήποτε υποχώρηση σε θέματα εθνικής κυριαρχίας και βεβαίως νομίζω ότι αυτή ήταν μια κοινή θέση και στάση όλων των μελών του Συμβουλίου. Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω ότι η ιδιαίτερη έμφαση έγινε και από μας στο τεράστιο κόστος, το οποίο είναι ανυπολόγιστο, ως όμως και από πολλούς εταίρους και ιδιαίτερα βαρύνουσα σημασίας είναι η τοποθέτηση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου μετέφερε τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πως για τις χώρες υποδοχής, τις χώρες που παίρνουν το μεγάλο βάρος μιας συλλογικής ευθύνης της διευθέτησης του προσφυγικού προβλήματος, για αυτές τις χώρες πρέπει να υπάρξει δημοσιονομική χαλάρωση, πρέπει να υπάρξει ενίσχυση οικονομική για να αντιμετωπίσουν με αξιοπρέπεια τα τεράστια προβλήματα τα οποία προκύπτουν και να μπορέσουμε να δώσουμε ανθρωπιστική βοήθεια και αλληλεγγύη στους πρόσφυγες που το έχουν ανάγκη. Νομίζω ότι αυτή είναι μια θέση που θα συζητηθεί στο μέλλον, την οποία υποστηρίξαμε και πιστεύω ότι θα έχει άμεσο αντίκτυπο και στη δυνατότητα της Ελλάδας να μπορέσει να ανταποκριθεί και στις υποχρεώσεις της, αλλά ταυτόχρονα και στην μεγάλη ανθρωπιστική της υποχρέωση να φιλοξενήσει τους πρόσφυγες και να ανταποκριθεί στις μεγάλες δυσκολίες αυτών των τεράστιων ροών που υπερβαίνουν τις δυνατότητές της.